Μνήμες από το έπος της ΕΟΚΑ ζωντάνεψαν κατά την ημέρα μνήμης κρατητηρίων. Στα κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς, στο κάστρο της αδούλωτης ψυχής και της ανυπότακτης θέλησης του κυπριακού ελληνισμού, ζωντάνεψαν οι ένδοξες μέρες του ξεσηκωμού του 1955. Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Κρατουμένων, οι Σύνδεσμοι Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-59, το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης του Αγώνα και το Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς τίμησαν την ημέρα μνήμης κρατητηρίων και τα 200 χρόνια από την έναρξη του Αγώνα της Εθνικής Παλιγενεσίας. Συγκινητική ήταν η παρουσία των ηλικιωμένων σήμερα πολιτικών κρατουμένων, οι οποίοι έσμιξαν στην ετήσια συνάντησή τους μνημόσυνο για όσους έπεσαν πολεμώντας και για αυτούς που έφυγαν χρόνια μετά τη μάχη, αιώνια πιστοί στον όρκο τους. Αν για μια στιγμή σιγήσουν οι στεναγμοί, θα νιώσετε αλόκοσμη άβρα ανθρώπων που επί τετραετία μαρτυρούσαν στη δοκιμασία των στρατοπέδων συγκεντρώσεως, αλλά παρέμειναν όρθιοι. Για το οφειλόμενο χρέος των νεότερων γενιών προς τους χιλιάδες ανώνυμους και επώνυμους αγωνιστές της κυπριακής ελευθερίας, μίλησε η πρόεδρος της Βουλής Ανίτα Δημητρίου. 60 και πλέον χρόνια μετά, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας απέναντι στους ήρωές μας. Θα πρέπει να διαρωτηθούμε όμως, αν σταθήκαμε όπως χιλιάδες φορές υποσχεθήκαμε αντάξει τους. Αν δικαιώσαμε τις θυσίες και τους αγώνες τους. Ή αν ίσως ποτέ δεν κατανοήσαμε όπως έπρεπε πραγματικά το νόημα τέτοιων θυσιών. Στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως που έστησαν οι Άγγλοι αποικιοκράτες κρατήθηκαν χωρίς δίκη κατά τη διάρκεια του αγώνα 3.262 αγωνιστές. Μαθητές, δάσκαλοι, αγρότες, εργάτες, δικηγόροι, οικογενειάρχες, νέοι, μεσήλικες και γέροι, όλοι μάρτυρες της Λευτεριάς. Στο μνημείο που βρίσκεται στην πλατεία των κρατητηρίων τελέστηκε τρισάγιο για τους πεσόντες και τους εν ειρήνη τελειοθέντες αγωνιστές. Gracias.